την δράση Let's Do It, μια εθελοντική δράση η οποία είναι μεγαλύτερη, η οποία γίνεται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα και θα λάβει χώρα την Κυριακή 14 Απρίλη. Στη συγκεκριμένη δράση έχουμε ένα κοινό σκοπό που είναι η ευαισθητοποίηση και η προστασία του περιβάλλοντος και στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν και πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικά σωματεία και γενικά όποιος ενδιαφέρεται να προσφέρει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι μια δράση η οποία γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου και της Περιφέρειας και στην οποία θέλουμε να ξεκινήσουμε να καθαρίσουμε ορισμένα δάση, χωριά και παραλίες με σκοπό να είναι ευπρεπισμένοι χώροι, να τα προστατεύσουμε από πυρκαγιές ή να προστατεύσουμε ζώα τα οποία θα μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία τους λόγω των στερεών αποβλήτων και φυσικά να περάσει ένα μήνυμα στον κάθε ένα ατομικά ότι πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να κάνει πράγματα τα οποία θα περάσουν στην καθημερινότητά του και δεν θα χρειάζονται τέτοιες δράσεις για να καθαριστεί ας πούμε ένα χωριό ή μια παραλία. Θα μπορεί ο κάθε ένας ατομικά να φροντίζει ο ίδιος να μην ρυπαίνει. Ναι, όπως είπε και ο κύριος Αμέντας, είναι μια δράση η οποία έχει να γίνει από το 2019 από το Δημοχείο. Την είχε αρχίσει η κυρία Παρασκευή Ποταμούση. Έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Όπως είπε, ναι, είναι μια δράση η οποία γίνεται εκείνη τη μέρα σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, στα Δημοσχείου, θέλουμε έτσι να ευχαριστήσουμε όλους τους πολίτες που μέχρι στιγμής έχουν έτσι ενεργοποιηθεί και έχουν δηλώσει τη δράση τους. Και μια παράκληση είναι ότι όποιος σύλλογος ή ομάδα έχει μια δράση, θέλει να κάνει κάτι, να το δηλώσει για να μπορούμε να έχουμε και εμείς εικόνα, ξέρετε, για το μετά. Έτσι, για το πού θα πάμε να πάρουμε τα απορρίμματα κτλ. Από εκεί και πέρα, όπως έχετε δει, είναι μια δράση η οποία έχουμε βάλει και το σλόγγαν «Αν θέλουμε τουρισμό, να δείξουμε τον πολιτισμό μας». Γιατί το πολύ απλό ότι η Χίος είναι ένα τουριστικό έτσι, νησί, οπότε αν απαιτούμε τουρισμό πρέπει πρώτα οι ίδιοι να φροντίσουμε για τον τόπο μας, που αυτό δείχνει έτσι, και τον πολιτισμό μας και σαφώς δεν πρόκειται από μία ημέρα να δείξουμε έτσι, δηλαδή δεν είναι εκείνη η μέρα η αφορμή, αλλά είναι ένα ωραίο ένα βήμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εγώ θα ήθελα κιόλας να πω ότι θέλουμε να την αφαιρώσουμε στον κύριο Πέτρο Τυρπολίτη, ο οποίος πλέον δεν είναι μαζί μας και ήταν ένα υπόδειγμα ανθρώπου και θελοντή. Οπότε είναι μια δράση η οποία θα είναι για εκείνον και μακάρι πραγματικά όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και να προσφέρουν στον τόπο ανιδιοτελή, όπως κάνουμε όλοι μας σε όλα τα μέτωπα. Μέχρι στιγμής πόσες δράσεις έχουμε? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής, γι' αυτό και τώρα κάνουμε το κάλεσμα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις που ακόμα δεν έχουν δηλωθεί μέσα στο site του Let's Do It. Νομίζω είναι γύρω στις 15 δράσεις που έχουν δηλωθεί και το καλό είναι ότι έχουν απλωθεί σε όλη τη Χίο, δηλαδή από τα νοτιόχωρα, βορειόχωρα και κέντρο. Γι' αυτό και κάνουμε το ένασμα εδώ, όποιος θέλει να το δηλώσει. Θα μπορούν να παραλάβουν σακούλες και γάντια από σήμερα μέχρι και την Κυριακή από το Δημαρχείο. Μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι σακούλες και τα γάντια. Ναι, αυτό.